Οι αποκαλύψεις των τελευταίων εβδομάδων για τις υποθέσεις Μιονή και Καλογρίτσα, αλλά και η λίστα για τα κονδύλια της καμπάνιας για τον κορονοϊό, λειτουργήσαν ως πυροκροτητές. Με αποτέλεσμα η σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα στη Βουλή για θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας να ξεφύγει από τον έλεγχο. Επιστρέφω τη θρασίτατη κριτική περί αντιδημοκρατικών ρυθμίσεων από εκείνους που συστηματικά αποδόμησαν τους θεσμούς. Ας μην μιλούν λοιπόν για σχέδια καταστολής στους δρόμους και στις πλατείες, όσοι έχει αποδειχθεί πια ότι εξήφαιναν μηχανοραφίες στα υπόγεια των μαγαζιών τους, όπως οι ίδιοι έλεγαν. Πόση αυτογελιοποίηση μπορείτε να αντέξετε, κύριε Μητσοτάκη? Ανακοινώσατε μετά από 2,5 μήνες καθυστέρηση τη λίστα της ντροπής, που αποδεικνύει ότι μοιράσατε 20 εκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων φορολογούμενων στο πίσω γραφείο του Μαξίμου, ξέρετε αυτό, μπαίνοντας στο ισόγειο πίσω από τη σκάλα. Εκεί τα μοιράσατε, λες και ήταν λεφτά της οικογένειάς σας. Δεν θα μιλήσω για σκάνδαλα, είπε ο Πρωθυπουργός. Η συνέχεια της αναφοράς του όμως οδήγησε αρκετούς στην εκτίμηση πως στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχουν σκέψεις Εξεταστικής Επιτροπής για πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ανησυχείτε, θα υπάρχει πολύς χρόνος να ερωτηθείτε και να δώσετε εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία ακούμε. Εδώ θα είμαστε. Δεν ξεχνιούνται αυτά εύκολα και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα χρειαστεί κι εσείς να απαντήσετε για όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες. Η προσπάθειά σας μέρες τώρα, πετώντας λάσπη με ξαναζεσταμένο φαγητό για δίθεν αποκαλύψεις πρωτετραετίας, ένα πράγμα δείχνει. Ότι φοβάστε να αναμετρηθείτε με την πραγματικότητα στην οικονομία και στην κοινωνία που είναι δικό σας δημιούργημα. Ξέρετε ότι τα έχετε κάνει θάλασσα και φοβάστε. Φοβάστε για αυτά που έρχονται. Το δηλητήριο πάντως περίσσεψε μεταξύ Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ. Αλέξης Τσίπρας και Φόφη Γεννηματά πήραν το όπλο τους, αμφισβητώντας ο ένας την προοδευτική ταυτότητα του άλλου. Μεγαλύτερη ντροπή είναι να ψηφίζεται αυτό το νομοσχέδιο και από δημοκρατικές δυνάμεις. Μεγαλύτερη ντροπή είναι να το ψηφίζετε εσείς, κυρία Γεννηματά, αυτό το νομοσχέδιο. Εντάξει η ελληνική λύση. Εντάξει. Εντάξει ο κύριος Βελόπουλος. Εντάξει. Μπορεί κάποιοι να ζήλεψαν τη διαδρομή σας, κύριε Χρυσοχοίδη. Είναι ντροπή, κύριε Τσίπρα, να καλύπτεις τα μαγαζιά, τα παραμάγαζα, το παραδικαστικό, τους κοριούς, το παρακράτος, τις παρακολουθήσεις, την ξεφτύλα. Γιατί τα γνωρίζατε. Και ή τα καθοδηγούσατε ή δεν είχατε τη δύναμη και το σθένος να τα αντιμετωπίσετε, να τα σταματήσετε.